Λοιπόν, θα δείξουμε λίγο πώς ε, γίνεται η διαδικασία καταγραφής των απουσιών. Ε, έχουμε κάνει ήδη login στο Sisypho ε, και πηγαίνοντας στο τρεις ε, γραμμούλες που είναι πάνω αριστερά, εμφανίζεται ένα μενού και από εδώ επιλέγουμε την επιλογή καταχώρηση των απουσιών. Αυτή την ώρα που γίνεται η καταγραφή έχω μάθημα με το... VTP. Ε, ε, και αυτομάτως μου εμφανίζει τη λίστα του τμήματος του VTAP με προεπιλεγμένους όλους τους μαθητές ως παρόντες. Ε, καταλαβαίνει ότι η ημερομηνία είναι 8 πρώτου 2021 και ότι εγώ έχω αυτή την ώρα τη δεύτερη ώρα του μαθήματος με το VTAP, το συγκεκριμένο μάθημα ε, σχεδιασμό και ανάπτυξη των σελίδων. Ε, και μπορώ πολύ εύκολα να βάλω μια απουσία πατώντας με το αριστερό κουμπί του mouse μου ή κάνοντας κλικ στο tablet ή στο κινητό που έχω πατώντας πάνω εδώ το P να το αλλάξω σε α που σημαίνει απόν αν το ξαναπατήσω θα γίνει μοβ και θα γράψει ο αλφα, δηλαδή ωριέ αποβολή ε, αν το ξαναπατήσω θα γίνει up με κόκκινο, που σημαίνει ότι ο μαθητής έχει πάρει αποβολή από το διευθυντή, για παράδειγμα. Με το αριστερό κουμπί του mouse η αναλλαγή γίνεται προς μία κατεύθυνση, με το δεξί προς την άλλη κατεύθυνση. Όταν λοιπόν εγώ ε, βάλω τις απουσίες μου, και ξέρω ότι για παράδειγμα αυτή την ώρα λείπει ο κουλές, λείπει κουτουβάκι, λείπει ο Μασέλης ε, και λείπει επίσης και ο Τζορτζάκης. Ε, όταν τελειώσω την καταχώρηση των αποσιών μου για αυτό το μάθημα, προς το παρόν το σύστημα είναι ρυθμισμένο να σου επιτρέπει να βάλεις απουσίες μέχρι και το τελευταίο λεπτό της ώρας, αλλά αυτό θα περιοριστεί και θα είναι υποχρεωμένοι όλοι οι καθηγητές να, βάλουν τις, να καταχωρήσουν τις απουσίες του ε, μέσα στο πρώτο δεκάλεπτο ή δεκαπεντάλεπτο θα το δούμε αυτό σε συνεννόηση με τη διεύθυνση ή μπορεί να το συζητήσουμε και στο σύλλογο ε, θα οριστεί λοιπόν ένα διάστημα μέσα στο οποίο πρέπει να καταχωρηθούν όλες οι απουσίες Εντό λοιπόν αυτού του διαστήματος ε, ο καθηγητής πολύ εύκολα και γρήγορα βάζει τις απουσίες του και μετά θα πρέπει να πατήσει καταχώρηση. Μόλις πατήσει ο καθηγητής καταχώρηση, έχει γίνει και η καταχώρηση των απουσιών για αυτή τη συγκεκριμένη ώρα. Από εκεί και μετά δείτε ότι παγώνει εδώ το αποσιολόγιο. Δεν μπορεί πλέον το παρόν το απόν να αλλάξει. Ε, και, ε, αλλά μπορεί όμως... μισό λεπτό κάτι πάτησα εδώ. Μπορεί όμως ε, αν κατά τη διάρκεια της υπόλοιπης ώρας ο μαθητής ε, προβεί σε κάποια πράξη, ε, ε, πρέπει να τον ε, να πάρει ορια αποβολή, πατώντας το πορτάκι εδώ στο όνομα του κάθε μαθητή, καταχωρείς την ε, αποβολή αυτή. Ε, επίσης από το ο, διώχνοντας ας πούμε το μαθητή πρέπει να πάσχει από εδώ. Ας πούμε, αν υποθέσουμε ότι θέλουμε να υποβάλουμε μια παρατήρηση ή στο, εδώ στον αγαπάκι, πατάμε ε, το, την κόκκινη κάρτα εδώ, εμφανίζεται αυτή αυτό το παράθυρο, Επι, ε, επιλέγουμε ποια είναι αυτή η ποινή και γράφουμε εδώ στο χώρο ε, το, το κείμενο ό,τι θέλουμε, κάποια σχόλιο για το λόγο για τους οποίους του επιβλήθη και του επιβλήθηκε αυτή η ποινή και πατάμε υποβολή. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ο Αγαπάκης δεν έκανε τίποτα, οπότε ακυρώνω την επιλογή αυτή. Επίσης, κατά τη διάρκεια του μαθήματος έχει δυνατότητα ο καθηγητής να επιλέξει ε, οποιοδήποτε μαθητή και να προσθέσει κάποιο σχόλιο. Αυτό το σχόλιο αφορά την επίδοση του μαθητή στο συγκεκριμένο μάθημα ή συγκεκριμένη ώρα. Το σχόλιο μπορεί να το δακτυλογραφήσει εδώ, στο χώρο που βάζω αυτό το τυχαίο κείμενο, ε, να το επεξεργαστεί όπως θέλει, μοιάζει λίγο με την, το word εδώ, το επεξεργαστή κειμένου, και να επιλέξει αν αυτό το σχόλιο θα είναι μόνο για τον καθηγητή, να το βλέπει δηλαδή μόνο ο ίδιος και να του θυμίζει στο μέλλον κάποιο, κάτι που έκανε ο μαθητής, είτε καλό είτε κακό, είτε να επιλέξει να το βλέπει και ο μαθητής ε, γονιός ή γονιός όταν με τη σειρά τους αυτοί συνδεθούν στο σύσφο για να δουν πώς πάνε τα παιδιά τους. Ε, είτε να, το, να απεπιλέξει τον καθηγητή και το σχόλιο αυτό να αφορά μόνο τον γονέα και τον μαθητή. Ε, το άθροισμα αυτών των σχολείων, α, τα, τα σχόλια όλα αυτά αθρίζονται κατά τη σχολική χρονιά για το συγκεκριμένο μάθημα και έτσι και ο καθηγητής αλλά και ο κυδεμόνας ή γονιός έχει μια συνολική εικόνα για την επίδοση του παιδιού του ε, κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Ε, για να δω, χρειάζεται κάτι άλλο να πω σε αυτό εδώ. Νομίζω ότι πατώντας λοιπόν σε μια απουσία αν για κάποιο λόγο μπήκε απουσία ένα λεπτό πατώντας στο α ενώ έχει καταχωρηθεί και κλείσει το απουσιολόγιο για ε, για το μαθητή αυτό πατώντας στο κλεισμένο στο κλειδωμένο απουσιολόγιο ε, ε, πάνω στο κόκκινο εικονίδιο εδώ πέρα ε, εμφανίζεται αυτή η σελίδα, αυτή, αυτό το παράθυρο, όπου ο καθηγητής μπορεί να βάλει, να κάνει κάποιες παρατηρήσεις ή να κάνει ένα αίτημα διαγραφή της απουσίας. Για κάποιο λόγο, δηλαδή, μπορεί κατά λάθο να μπήκε μια απουσία, να γίνει κάποιο λάθος και να θέλει να το διορθώσει αφού καταχώρησε το απουσιολόγιο και κλείδωσε αυτό. Το αίτημα αυτό θα αποσταλεί στο διευθυντή. Θα κάνω εδώ καταχώρηση νέου αιτήματο, Και μπορώ να γράψω εδώ ότι εκ παραδρομή, ας πούμε μπήκε η απουσία αυτή. Ή να επικαλεστώ οποιοδήποτε από αυτούς τους λόγους. Και να γράψω και ένα σύντομο σχόλιο προς το διευθυντή. Για να αποφασίσει αυτός αν μετά αυτή η απουσία... Ε, πρέπει να σβηστεί ή όχι. Είτε είναι ορια αποβολή είτε είναι ε, απλή απουσία. Αυτά λοιπόν για την καταχώρηση των απουσιών σε καθημερινή ε, λειτουργία από πλευράς των καθηγητών. Θα, υπάρξουν, θα ακολουθήσουν και άλλα ε, διευκρινιστικά βίντεο με τις υπόλοιπες λειτουργίες του συστήματος.